πραγματικά το έργο μου έχει μεγάλο μου, άχρηστα αντικείμενα. Μου πήρε χρόνια για να καταλάβω πόσο άχρηστα είναι όλα αυτά που λέμε αναμνηστικά. Μικρής, ασήμαντης αξίας δωράκια, γράμματα, φωτογραφίες, ένα σωρό μπιχλιμπίδια. Τα μαζεύεις με τόση στοργή και τρυφερότητα, τα βάζεις σε ένα κουτί, σε ένα συρτάρι και μετά τα ξεχνάς. Και ύστερα αυτός που τα μαζεύει, όταν αποχαιρετήσει το μάταιο του τον κόσμο, όλα αυτά τα αναμνηστικά πετάγονται στα σκουπίδια. Μια ξεθοριασμένη φωτογραφία κάποιου άγνωστου προσώπου. Και κάτω-κάτω, ποιος είναι? Δεν έχει υπογραφεί. Ποιος υπογράφει? Δεν έχει υπογραφεί. Πέτα τον. Έτσι λοιπόν μου πήρε χρόνια για να καταλάβω. Αποφάσισα να κάνω ο ίδιος την εκαθάριση. Πριν την κάνω αργότερα κάποια άλλη για μένα. Άνοιξα το σιρτάρι και από μέσα ξεπήδησε ένας ολόκληρος κόσμος. Ένα παλιό σουγιαδάκι. Μου είχα χαρίσει το Γιανακόπουλο και αυτός με τη σειρά του στο Σουγιούν. Μια καρποστάλ του λογοθετήδη. Από το Κάιρο. Και μια ξεθοριασμένη απόδειξη από το ζαχαροπλαστείο του Ζαβορίτη. Όταν συναντιόμασταν εκείνο το καλοκαίρι της κατοχής. Και μια παρτιτούρα. Του Εντουάρτο Πιάνκο. Μοναξιά. Φτάνεις κάποτε μοιραία. Μοναξιά. Είσαι πιο καλή παρέα. Και κάτω-κάτω μια γυναίκα, κυτρινισμένη από το χρόνο, με μια υπογραφή ίσα-ίσα που αχνοφαίνεται. Έστειλε ένα περιστέρι στην απάνω γειτονιά. Ένα μήνυμα να φέρει. Από μια ομορφωνιά. Άχρηστα αντικείμενα. Ματαιά. Τα βάλα στο σιρτάρι. Το έκλεισα. Και το δύο κλείδωσα. Σου το είπα μια και δυο και τρεις.